Κορώνα είναι 6 γράμματα. Το σε είναι άμπεσε 3. Το ο είναι το 15ο γράμμα. Έλα, και 5-6. Το 18ο γράμμα. Το ο πάλι 15ο γράμμα. Το εν είναι 14ο και το α είναι 1. Το άθροισμα αυτό κάνουν 66. Συν τα 6 γράμματα 666. Τα συνδυάζουν με αριθμούς οι λογιστές. Δηλαδή πρέπει να συνδυαστεί το 666 για να καταλάβουμε ότι αυτό για κάποιο λόγο γίνεται. Πρέπει δηλαδή να το συνδυάσουμε τους αριθμούς. Τι βγάζω τα νούμερα. Βγουν τα νούμερα. Θέλει πολύ φαντασία, ρε Ραπτόπουλε. Μα δεν έχω φαντασία, έχω τα νούμερα, λέω. Θα φανεί όταν σταματήσουν ακριβώς τι χρειάζεται για να αποδείξει που πας. Ναι. Να κάνω μια πρόβλεψη. Βλέπω. Πολλά κιλά. Χαμένα μυαλά. Διαζύγια, ψυχολογικά και οικονομική κατάρρευση. Μωρά δεν κάνει κανείς. Εκτός αν κάνει κανείς κατά λάθος. Αν κάνει κατά λάθος, πιστεύω ότι το 90% θα τα ανοίξουν, θα κάνουν εκτρώσεις. Αυτό πιστεύω. Να σου κάνω μια ερώτηση, Ραπτόπουλο. Ναι, είναι καλό. Θα υπάρξει παγκόσμια οικονομική ύφεση. Έχουν πέσει όλα τα χρηματιστήρια στον κόσμο. Ήδη. Όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή κάπου χρωστάνε και μεγαλώνει το χρέος. Ναι. Πού πηγαίνει αυτό το χρέος? Πού πάει? Πώς γίνεται? Κάποια χώρα για να χρεωθεί. Κάποιος πιστώνεται. Ναι. Πού πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Σε ποιον χρωστάνε? Λένε χρεωμένη Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι. Και υπάρχει οικονομική ύφεση αυτή τη στιγμή. Και θα χρεωθούν κι άλλο και τα χρηματιστήρια πέφτουν όλα. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά που χάνονται? Σε εταιρείες, σε ιδιώτες. Ποιος θα υποφεληθεί από αυτή την ιστορία? Ο εχθρός πλέον δεν είναι εθνικός. Τι κάνω λάθος? Και άλλοι κληρωθήκαν μέσα. Και εγώ πρέπει να πάω χαρτί αύριο να πάω στη δουλειά μου. Καλό. Αυτό είναι από τον κορονοϊό, μπορεί να είναι παραγγελία. Γεια σας. Check it out now. The funk soul brother. Right about now.